όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε μια εξαιρετική έκθεση φωτογραφίας. Αλλά καλύτερα να αναλάβει να μας εξηγήσει ο Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι φωτογράφος που έχει κάνει και τις λήψεις. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Τι ωραία έκθεση κάνατε. Θα δούμε τώρα μέσα στα πλάνα. Έχει τόση πλάκα. Ναι, και... χαίρομαι. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Ήταν το ζητούμενο αυτό και έχουμε και μόλις μερικές μέρες ακόμη για να προλάβουμε να τη δούμε. Μέχρι τις 12 του μηνός. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τις 12 του μηνός. Αύριο μεθαύριο. Σάββατο, πότε είναι. Σάββατο νομίζω. Είναι το Σάββατο. Νομίζω. Δεν πάω καλά με τις ημερομηνίες, αλλά είναι Σάββατο. Πώς περνάνε οι μέρες. Βρε, πώς περνάνε οι μέρες. Άρα προλάβαμε δηλαδή στα 90 με λίγα λόγια, έτσι. Τελικά. Το ευχάριστο είναι όμως ότι θα ακολουθήσει ένα δεύτερο project αφού θα δούμε αυτό που θα αρχίσει να πέφτει τώρα με πλάνα, παιδιά. Και να προλάβουμε να το δείξουμε. Μπράβο, βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, πες μας τι βλέπουμε. Καταρχήν, να πω ότι δεν είναι μόνο ατομική εργασία δικιά μου. Mm-hmm. Είναι εργασία δική μου μαζί με τη Σοφία τη Χατζηγεωργίου και την Εφέλη τη Χατζηγεωργίου, που ήταν η βοηθός, είναι η κόρη της Σοφίας. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι πορτρέτα φωτογραφικά μεν, αλλά με επεξεργασία, η οποία παραπέμπει περισσότερο στο καρτουνίστικο ύφος, να το πω, χιουμοριστικό, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει. Ζητήσαμε από κάποιους ανθρώπους εθελοντές να ποζάρουν, προβάροντας έτσι τη δική τους έκφραση, τη δική τους φάτσα, με σκοπό είτε να βάλουν κάποιους ανθρώπους σε διαδικασία να χαμογελάσουν, να γελάσουν, είτε και οι ίδιοι να δείξουν ακριβώς το πώς βλέπουν τον εαυτό τους ή πώς θέλουν να τον βλέπουν τον εαυτό τους. Να τσαλακωθούν σε εισαγωγικά χωρίς κανένα κόμπλεξ, ακομπλεξάριστα. Εδώ σε θέλω. Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν ότι τουλάχιστον ξέρουμε ότι αφενός αυτοσαρκάζονται, αφετέρου είναι ωραίοι τύποι για να καταφέρουν να το κάνουν. Αυτό δεν το κάνει ο καθένας. Όχι, δεν είναι εύκολο καθόλου. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Φυσικά και δεν είναι. Να μπορέσει κάποιος, ας πούμε, να πάει και να, αυτό που είπαμε προηγουμένως, να τσαλακώσει τον εαυτό του και να το δείξει κιόλας. Γιατί οι περισσότεροι, αν σκεφτείς τις φωτογραφίες όλες αυτές που κυκλοφορούν δεκάδες μέσα στα. Για εκατοντάδες χιλιάδες, όχι δεκάδες, στα κοινωνικά δίκτυα. Όλοι κάνουν περίεργες φάτσες, αλλά βρίσκουν αυτή την περίεργη φάτσα που τους κολακεύει. Δηλαδή τα κορίτσια πάντα έχουν τη σωστή γωνία που τις αναδεικνύει. Τα αγόρια το ίδιο. Δεν κάθεται κανένας να κάνει τον άσχημο για να βγει φωτογραφία. Ναι. Τη στιγμή που μένει και όλες τις φωτογραφίες. Και δεν είχαν άποψη πάνω στο, στο τελικό στη συνέχεια, αποτέλεσμα. Στο post-production, ας πούμε, το τι, ποια φωτογραφία είναι αυτή η οποία θα επιλεγεί, ας πούμε, για να εκθετηθεί κτλ. Άρα είναι ωραίοι τύποι. Ήταν γνωστοί σας, φίλοι σας? Μερικοί, όχι όμως απαραίτητα όλοι. Μάλλον θα έλεγα το μικρότερο ποσοστό ήταν γνωστοί. Λόγω του ότι το ανακοινώσαμε μέσω Facebook, τα social media, ας πούμε. Ακόμα χειρότερα λοιπόν. Και ήρθανε. Ναι. Ακόμα χειρότερα, γιατί χειρότερα με την έννοια ότι σκέψου πόσο περισσότερο εκτίθενται που δεν είναι και φίλοι σας. Ναι, ακριβώς. Μπράβο τους. Βέβαια το κορίτσι στη φωτογραφία εδώ, ό,τι και να κάνει δεν βγαίνει άσχημο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μερικοί που ό,τι και αν κάνουν, όσο και να το παλέψουν, πάλι ωραίοι βγαίνουν. Επειδή ακολουθεί και δεύτερο project, το, που τώρα δηλώνουν συμμετοχή όσοι θέλουν και έχει πολύ πλάκα το επόμενο, πάρτε την παρέα σας ή την οικογένειά σας ή όποιον θεωρείτε ομάδα σας με την ευρύτερη έννοια και δηλώστε συμμετοχή για να φωτογραφηθείτε όλοι μαζί αυτή τη φορά και όχι ένας-ένας και θα έχει τρομερό ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Πού δηλώνουν συμμετοχή όσοι θέλουν? Αυτό θα είναι η συνέχεια του και δηλώνουν συμμετοχή είτε στην καλερί, που με την ευκαιρία βλέπουν και την έκθεση, οπότε δηλώνουν και τη συμμετοχή τους εκεί πέρα. Ναι. Είτε μέσω της σελίδας του Facebook, του project αυτού εδώ, το οποίο ονομάζεται The LOL Shot Project. Δηλαδή, LOL Shot Project. facebook.com/ The LOL Shot Project. Μα με τέτοια παρουσίαση και τέτοιο μοντάζ που έχουμε κάνει, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι να τρέχουν τώρα, εδώ, να παρατάνε την εκπομπή και να βγαίνουν. Φυσικά να εξηγήσουμε ότι θα εκτεθεί και η δεύτερη φουρνιά των φωτογραφιών, των ομαδικών πια, στην Γκαλερί Ρο, στη Ρωμανού 5, εδώ δίπλα δηλαδή, ακριβώς απέναντι από το Λευκό Πύργο το Στενάκι. Επομένως τρέχετε, βλέπετε αυτήν τη φουρνιά. Και περιμένετε και την επόμενη, στην οποία ίσως και να συμμετάσχετε. Και θα υπάρχει και τρίτη, και τρίτο στάδιο. Το τρίτο τι θα είναι το στάδιο? Το τρίτο θα είναι το καλύτερο κατά την άποψή μου, το οποίο θα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι θα ξαναγίνονται παιδιά, τουλάχιστον φωτογραφικά. Ωραία, ωραίοτατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.